Το μονοπάτι Ε4, επίσης γνωστό και ως μονοπάτι μεγάλων αποστάσεων, είναι ένα διάσημο μονοπάτι πεζοπορίας που εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, από την Ισπανία στα δυτικά ως την Κύπρο στα ανατολικά. Στην Κρήτη όπου και πήγαμε, το μονοπάτι Ε4 διατρέχει μερικά από τα πιο όμορφα και άγρια τοπία του νησιού, προσφέροντας στους πεζοπόρους την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φυσική ομορφιά, την πολιτισμική κληρονομιά και τα ιστορικά μνημεία του νησιού. Ξεκινήσαμε από τη Σούγια, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό της νότιας ακτής της Κρήτης. Η Σούγια βρίσκεται στο δήμο Καντάνου Σελήνου, στην περιοχή των Χανίων. Είναι γνωστή για την απομακρυσμένη γοητεία της, τις παρθένες παραλίες και το ήρεμο περιβάλλον της. Το μονοπάτι είναι ιδιαίτερα γραφικό και απαιτητικό και πρέπει να υπάρχει καλή φυσική κατάσταση για να το κάνουμε. Υπάρχουν αρκετές μικρές απομονωμένες παραλίες κατά μήκος της διαδρομής, όπου οι πεζοπόροι μπορούν να κάνουν μια δροσιστική βουτιά στα καθαρά νερά του Λιβικού Πελάγους. Ορισμένες από αυτές τις παραλίες είναι προσβάσιμες μόνο με τα πόδια, γεγονός που προσθέτει στην ανέγκυχτη ομορφιά τους. Το μονοπάτι Ε4 από τη Σούγια κατευθύνεται ανατολικά κατά μήκος της άγριας νότιας ακτής της Κρήτης, με θέα το Λιβικό Πέλαγος και το δραματικό ορεινό τοπίο. Αν σας αρέσουν εδώ οι πληροφορίες που σας δίνουμε, κάντε ένα subscribe για το κατσίκι. Οι πεζοπόροι ξεκινούν ακολουθώντας ένα καλά σηματοδοτημένο μονοπάτι που ελίσσεται μέσα από ελαιώνες, παλιούς πέτρινους οικισμούς και άγρια αδάμαστη φύση. Καθώς προχωράτε κατά μήκος αυτής της διαδρομής, το μονοπάτι ανηφορίζει και κατεβαίνει πάνω σε βραχώδεις λόφους, προσφέροντας εκπληκτική θέα της αυτογραμμής και της θάλασσα. Εμείς προσπεράσαμε την παραλία Τρυπητή και Σεντόνη για να καταλήξουμε στην παραλία Δώματα, όπου και κοιμηθήκαμε. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται μόνο με τα πόδια είτε με σκάφος. Υπάρχει σχεδόν παντού σήμα για το κινητό και μπορεί να γίνει εύκολα επικοινωνία για το πότε θέλετε να έρθει κάποιο σκάφος να σας πάρει και να σας πάει αντίστοιχα. Σε αυτό το κομμάτι της διαδρομής θα περάσετε και από το κάστρο Μπουκελάση και όποιος θέλει να περπατήσει λίγο παραπάνω μπορεί να πάει και στο ναό του προφήτη Ηλία που βρίσκεται λίγο πιο πέρα. Η υψομετρική διαφορά στο πρώτο κομμάτι είναι περίπου 900 μέτρα και η απόσταση είναι 16 χιλιόμετρα. Εμείς χρειαστήκαμε περίπου 9 ώρες. Η παραλία είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί το βουνό είναι σαν να έχει ξαφνικά κοπεί και να χάνεται. Το μονοπάτι συνεχίζει μέχρι το χωριό Αγία Ερουμέλη, η οποία βρίσκεται στις εκβολές του Φαραγγιού της Μαριάς. Η Αγία Ερουμέλη είναι προσβάσιμη μόνο με τα πόδια ή με βάρκα. Το μονοπάτι Ε4 εδώ προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση απομόνωσης και το ήσυχο χωριό προσφέρει ένα μέρος για να ξεκουραστείτε μετά από μια κουραστική μέρα πεζοπορίας. Η εκπληκτική ομορφιά των γύρω τοπίων με τους επιβλητικούς βράχους του Φαραγγιού της Μαριάς να υψώνονται από πίσω δημιουργεί μια αίσθηση δέους. Βέβαια, το καλοκαίρι υπάρχει πολύ συνωστισμός από τους τουρίστες και τον κόσμο. Σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή από τα Δώματα προς την Αγία Ρουμέλη, θα κάνουμε μια απόσταση 6,5 χιλιόμετρων και μια υψομετρική διαφορά περίπου 630 μέτρα. Αφού φτάσαμε στην Αγία Ρουμέλη, κάτσαμε να ξεκουραστούμε για μία ωρίτσα περίπου. Φάγαμε ένα παγωτό, ήπιαμε ένα αναψυχτικό, δροσιστήκαμε και ξεκινήσαμε ξανά την πεζοπορία για να φτάσουμε στην παραλία Άγιος Παύλος. Και εδώ τρέχουμε για να προλάβουμε τις μπριζόλες, πριν μας τις φάνει άλλη. Η παραλία είναι σχεδόν απομονωμένη αφού υπάρχει μια ταβέρνα στην οποία κιόλας μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας. Για να φτάσουμε χρειαστήκαμε μια μισή ώρα αφού κουβαλούσαμε τα πράγματα. Αλλιώς συνήθως γίνεται μέσα σε μια ώρα. Η διαδρομή τώρα περνάει μέσα από αμόλοφους, από κάποιες μικρές παραλίες και δάσος. Σίγουρα είναι μοναδική εμπειρία. Η παραλία τώρα καλύπτεται από χοντρή ασημένια και καφετιά άμμο και βοτσαλάκι και είναι περιτριγισμένη από το πανέμορφο πευκόδασος της Σελούδας. Φυσικά δεν υπάρχουν ανέσεις κοντά εκτός από μια μικρή ταβέρνα όπως είπαμε που μπορείτε να προμηθευτείτε νερό και φαγητό. Τα πεύκα βρίσκονται αρκετά ψηλότερα από την παραλία και έτσι χρειάζεται να φέρετε κάποια ομπρέλα μαζί σας ή μπορείτε να κοιμηθείτε μέσα στο δάσος μετά. Το όνομα Άγιος Παύλος προέρχεται από την Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Παύλου που είναι χτισμένη πάνω στην παραλία, στη θέση της Σελούδας.
Η εκκλησία βρίσκεται στο σημείο που ο Απόστολος Παύλος λέγεται ότι βάφτισε ανθρώπους περνώντας από εδώ κατά το ταξίδι του για τη Ρώμη. Είναι μια πολύ γραφική μικρή εκκλησία, χτισμένη πάνω στην παραλία με πέτρες από την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι και εύκολο να την ξεχωρίσουμε από τη θάλασσα, καθώς γίνεται ένα με το τοπίο. Χτίστηκε γύρω στο 10ο αιώνα από τον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο και οι τοιχογραφίες της χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα. Και σαν τελειωμό να μην έχει αυτή η πεζοπορία, μετά το επόμενο πρωί από τον Άγιο Παύλο θα πάμε στην παραλία Μάρμαρα, που είναι κοντά στην περιοχή στο Λουτρό. Και αυτή είναι μια παραλία η οποία δεν έχει πρόσβαση με κάποιο αυτοκίνητο, γίνεται μόνο με τα πόδια ή με σκάφος. Και μετά από μια σύντομη μικρή στάση εκεί για να ξεκουραστούμε, θα αναχωρήσουμε για να ανέβουμε το φαράγγι της Αράδενας. Η απόσταση τώρα μεταξύ τους είναι 7,5 χιλιόμετρα και χρειαστήκαμε λίγο λιγότερο από 3 ώρες για να φτάσουμε. Πάμε να δούμε λίγα πράγματα τώρα για το μοναδικό αυτό φαράγγι. Η Αράδενα είναι το βαθύτερο και ένα από τα πιο απότομα φαράγγια του νομού Χανίων. Με ύψος στοιχωμάτων που ξεπερνάει τα 150 μέτρα, το φαράγγι είναι ιδανικό όχι μόνο για πεζοπορία, αλλά και bungee jumping από τη γέφυρα της Αράδενας. Η μαγευτική διαδρομή μέσα στο φαράγγι μέχρι την έξοδο του στην παραλία Μαρμαρά αποτελεί μια ξέχαστη εμπειρία για όποιον επιχειρήσει την κατάβαση ή την ανάβαση, όπως και εμείς κάναμε. Το μονοπάτι είναι πολύ καλά σηματοδοτημένο και σε κάποια δύσκολα σημεία υπάρχουν σκάλες. Βέβαια, αυτές μπορείτε να τις παρακάμψετε ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές. Εμείς φτάσαμε στο εγκαταλειμμένο πλέον χωριό της Αράδενας και κάναμε μια απόσταση 7 χιλιόμετρων. Βέβαια, το φαράγγι συνολικό μήκος έχει 15 χιλιόμετρα και ξεκινάει από το υπόγειο ποταμό του Σπηλαίου Δρακολάκη στις ρίδες της κορυφής Θοδωρής των Λευκών Όρων. Στο χωριό της Αράδενας θα συναντήσουμε και την μεγάλη μεταλλική γέφυρα που είναι η υψηλότερη της Ελλάδας με ύψος 138 μέτρων. Την έκτισε η γνωστή οικογένεια Βρυδινογιάννη για να ενώσει τα δύο χωριά Άγιος Ιωάννης με την Ανώπολη. Το κλίμα στη Νότια Κρήτη μπορεί να είναι αρκετά ζεστό τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε είναι σημαντικό να έχετε μαζί σας αρκετό νερό, να φοράτε κατάλληλα ρούχα και να προγραμματίζετε αρκετά διαλύματα και στάσεις για ξεκούραση. Η Άνοιξη και το Φθινόπωρο είναι ιδανικές εποχές για να κάνετε αυτό το κομμάτι, καθώς θεωρούμε ότι έχει αρκετή ζέστη το καλοκαίρι και δεν έχει τόσο καλή κάλυψη για σκιά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!